Γεια σας. Σήμερα θα δούμε το σύστημα λίπανσης ενός τετράχρονου κινητήρα. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα έναν κινητήρα σε τομή και τι βλέπουμε, εδώ κάτω έχουμε το κάρτερ και εδώ έχουμε τα 4 λίτρα λάδι, μια ιαντλία εδώ η οποία απορροφάει το λάδι, το στέλνει στο φίλτρο του λαδιού και από εκεί αφού το έχει καθαρίσει το στέλνει παντού, δηλαδή πάνω στο κεντροφόρο και πάει κάτω επίσης στον στροφαλοφόρο άξονα, λαδώνει εδώ τα αντιτριβικά μέτρα, τις μπιέλες, τα πάντα. Και επίσης έχουμε και εδώ ένα άλλο το σύστημα εδώ τροφοδοσίας λαδιού. Και πάμε να δούμε. Αντλία. Φίλτρο. Αντλία κενού. Υδραυλικό σύστημα. Διακόπτης πίεσης. Αυτό που δείχνει δηλαδή στον ταμπλό μπροστά μας ότι έχουμε λάδι σε ορισμένα μοντέλα. Και βλέπουμε και οι θερμοκρασίες του κινητήρα κάτω, δηλαδή το λάδι μετά από 5, 10, 20, 1 ώρα, 2 ώρες λειτουργία, το λάδι ζεσταίνεται και βλέπουμε τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, το κάρτερ κάτω έχει μια θερμοκρασία 80 έως 150 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε ότι στο στροφαλοφόρο άξονα έχει 100 έως 170, όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω οι θερμοκρασίες αυξάνονται. 115 έως 185, βλέπουμε εδώ 140 έως 200 βαθμοί, 220 και πάει. Βλέπουμε ότι εδώ πάνω είναι από 180 έως 300 και πάνω στο κομβίο, αφού βλέπουμε ότι έχει λαδώσει, όλο το σύστημα πέφτει στη θερμοκρασία 80-110. Γιατί εδώ γίνεται η έκρηξη της ανάφλεξης και αυτές οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες. Αυτό ήταν, παιδιά, το βιντεάκι για τη λίπανση. Ευχαριστώ και μην ξεχνάτε πάντα τα ίδια και γραφτείτε για τα επόμενα μηχανικά που έρχονται. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.